2-3 πολιτικά ερωτήματα. Γιατί άκουσα όλους τους προορίσαντες να μιλάνε για το φυσικό αέριο. Ότι κανένας λέει δεν ρίμισε πριν για το φυσικό αέριο. Να θυμίσω λίγο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Η συμφωνία για τον ΤΑΠ, η πρώτη υπογραφή, μπήκε το 8. Η δυνατότητα σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι γιατί υπογράφηκε μια συμφωνία το 13. Πέρασε τη Βουλή το 13. Και Σταφάκη δεν την ψηφίσατε. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα. Δεν ήσασταν στην Βουλή και δεν ψήφισατε αυτή τη συμφωνία του αγωγού. Παρ' όλα αυτά, χαιρετίζω το απόψιμο αυτό ενδιαφέρον και χαιρετίζω την προσπάθεια που γίνεται, έστω και τώρα, αν και καθυστερημένα, οφείλω να πω. Για πότε να μιλάμε για το φυσικό αέριο? Το 8, ναι, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον ΤΑΟΥ. Όλοι το θυμούνται. Η συμφωνία έγινε το 12 για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα αυτή η περιοχή να έχει δίκτυα φυσικού αερίου. Λέω κάτι ψέματα. Ας να διαψεύσει κάποιος. Η συμφωνία λοιπόν ήρθε τον Νοέμβριο του 2013 στη Βουλή. Από το 2013 λοιπόν που ήρθε η συμφωνία και εν τη ρήμη του λόγου, κύριε Περιφερειάρχη, είπατε ότι το 2015 μπορεί και να μην γινότανε στην τοποθέτησή σας ο αγωγός. Το είπατε πριν από λίγο. Άρα δεν ξέραμε το 2015 αν θα γίνει ο αγωγός, προφανώς. Γιατί τότε η τότε κυβέρνηση σχετόταν και Ρωσία για κάποιους άλλους αγωγούς. Πρέπει να τα λέμε. Χαιρετίζω φυσικά και ασπάζομαι και συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί και σύντομα πλέον, κύριε Υπουργέ, αυτά που μας εξαγγείλατε. Γιατί πέρασαν 3 χρόνια. Αργήσαμε. Αυτή τη στιγμή που μπήκε σε κατασκευή ο οδός, έπρεπε πριν 3 χρόνια να κάνουμε τις ενέργειες. Έτσι ώστε να έχουμε ένα αυτό αποτέλεσμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στο πρόσφατο, κύριε Υπουργέ, κυβερνητικό συμβούλιο, στον οδικό χάρτη που βλέπω εδώ, τον Ιανουάριο του 2018, το καταθέσαμε στη Βουλή, τον Ιανουάριο του 2018, δεν το έχετε προβλέψει στο κυβερνητικό οικονομικό συμβούλιο. Το καταθέτω εδώ στο Δήμο για να το έχουν. Τον Ιανουάριο του 2018 δεν υπάρχει η Δυτική Μακεδονία. Γιατί δεν υπάρχει στο πρόσφατο οικονομικό συμβούλιο? Είναι ένα ερώτημα που θέλω επίσης να θέσω στον Υπουργό. Και απαντώντας λοιπόν σε όλα αυτά, δεν θα είχαμε σήμερα συζητήσεις αν δεν είχε περάσει η συμφωνία του αγωγού και η κατασκευή του αγωγού το 2013 από τη Βουλή. Αυτό που θέλω να πω, ήρθατε, κύριε Υπουργέ, σε μια μέρα που είναι σχετικά καλή από άποψη θερμοκρασία σήμερα. Άκουσα από πάρα πολλούς πολύ ζεστή μέρα. Εδώ στην περιοχή μας, κύριε Υπουργέ, ζούμε 8 μήνες χειμώνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η δυνατότητα για να έχουμε φθηνότερο φυσικό αέριο, ενέργεια τέλος πάντων, αλλά κυρίως το φυσικό αέριο είναι άμεση. Όπως είναι άμεση και η δυνατότητα να έχουμε φθηνότερο πετρέλαιο. Και βλέπω ότι η επιδότηση έπεσε στα 10 λεπτά το 2018. Πρέπει λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιοι, δεν ξέρω τι σχεδιασμό έχετε, το πρώτο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δεν ακούσαμε πότε, γιατί έχοντας την πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, δεν γράφει για κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ακούσαμε ότι θα έρθει μέχρι το 23. Πρέπει λοιπόν να τρέξουμε όλοι μαζί, και εκεί θα συμφωνήσω, όλοι μαζί από εδώ και πέρα σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου η περιοχή της Καστοριάς να αποκτήσει δίκτυα φυσικού αερίου. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία, καλωσορίζω αυτή την προσπάθεια, γιατί εμείς δεν είμαστε αρνητικοί και όταν χρειάζεται ψηφίζουμε τα καλά πράγματα, κύριε Υπουργέ της Κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ θερμά.